Θυμίζουν μια εποχή που η εμπορική κίνηση είχε άλλα χαρακτηριστικά και στο Ηράκλειο. Περιοχέ όπω η λεωφόρο Καλοκαιρινού, ακόμη και σημεία τη 62 Μαρτύρων και σημεία εντό του κέντρου του Ηρακλείου, για μήνε ή για χρόνια έχουν ω βασικό του στοιχείο τα κλειστά καταστήματα. Λουκέτα που μπήκαν και μέχρι και σήμερα δεν κατέστη εφικτό να ανοίξουν και πάλι. Αρκετά λουκέτα ε, τα οποία θα μεγαλώνουν όσο δεν αλλάξουν πολιτικέ και όσο η ρευστότητα τη κοινωνία θα είναι σε χαμηλό επίπεδο. Πώ δεν μα προβληματίζει, Είναι το, 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 πρώτο που πρέπει να δούμε να σταματήσουν να υπάρχουν λουκέτα. Γι' αυτό και οι εμπόροι σήμερα φυτοζωούν, γιατί ο κόσμο δεν έχει λόγω τη ακρίβεια, λόγω τη κατάσταση που βιώνει, δεν έχει τα πρέποντα για να μπορεί να ζήσει. να δει πώ θα βγάλει αυτά που είναι αναγκαία. Ότι τα λουκέτα που εξακολουθούν να μπαίνουν σε εμπορικά καταστήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι. Και αυτό δεν είναι άλλο από την έλλειψη ρευστότητα, τόνισαν προσερχόμενοι στι κάλπε σήμερα έμποροι που διευκρίνησαν πω η αδυναμία αυτή δεν αφορά μόνο του ίδιου, αλλά κυρίω του καταναλωτέ που υπό το βάρο τη οικονομική στενότητα πραγματοποιούν πλέον ελάχιστε αγορέ. Η ρευστότητα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο με αποτέλεσμα αυτό να καταγράφεται και στις αγορές. Είναι μια δυστοκία και μια δυσπραγία την οποία την αντιμετωπίζουμε και θα δημιουργήσει, αν δεν ληφθούν πολιτικές της ανάκαμψης της κοινωνίας και της δρευτότητάς της, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο λιανικό εμπόριο. Με τα επιτόκια όπως τονίζουν, συχνά να μοιάζουν με θηλιά και μια σειρά από πολιτικέ που αντί να περιορίζουν, μάλλον διευρύνουν το πρόβλημα. Οι έμποροι του Ηρακλείου, που από σήμερα μέχρι και αύριο προσέρχονται στι κάλπε για να ψηφίσουν τι νέε διοικήσει των Εμπορικών Σύλλογων Ηρακλείου αλλά και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτη, σημείωσαν πω οι εκλογέ είναι κομβική σημασία για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων του. Το μεγάλο στίχημα που θέλουμε να δώσουμε είναι το να καταφέρουμε να γίνει ο Εμπορικό Σύλλογο με τα μέλη του ένα σώμα. Να έχουμε μια άριστη επικοινωνία και να να μας αισθάνονται ότι είμαστε ένα δικό ένα κομμάτι που τους ανήκει. Οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία για μας από την άποψη ότι εάν δεν ε, παλέψουμε όλοι μαζί δεν θα διορθωθεί τίποτε. Οι παρατάξεις που συμμετέχουν στις εκλογές είναι δύο. Η εμπορική ενότητα και η αγωνιστική συνεργασία εμπόρων. Μετά από 15 περίπου χρόνια, στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, υποψήφιο μόνο για την Ομοσπονδία είναι ο απερχόμενο πρόεδρο Μανώλη Κουμαντάκη. Θα με έντονο τρόπο το εμπορικός κόσμος να μπορέσει μέσα από πιέσεις και πολιτικές να δώσει την κατεύθυνση στην κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην οικονομία γιατί αλλιώς θα είναι δυσιώνα τα πράγματα.